Χωρί δώρο Χριστουγέννων, έμειναν αρκετοί εργαζόμενοι και στο Ηράκλειο με τι καταγγελίε να πέφτουν βροχή στο εργατικό κέντρο, το οποίο βρίσκεται σε συνεργασία με την επιθεώρηση εργασία, προκειμένου να κινηθούν οι σχετικέ διαδικασίε σε βάρο των εργοδοτών που παρανομούν. Δυστυχώ, παρά τι συστάσει και του εργατικού και τη επιθεώρηση εργασία, συνεχίζουν κάποιοι, εργα... κάποιοι εργοδότε να επιμένουν στην παρανομία. Ε, έχουμε πάρα πολλέ καταγγελίε για μη καταγωγή του δώρου Χριστουγέννων. Αρκετέ. Πάρα πολλέ και δυστυχώ κάθε χρόνο μεγαλώνει. Αλλά φέτος το πράγμα έχει παραγίνει. Ε, να ξέρουν όλοι αυτοί που συνεχίζουν να παρανομούν ότι το, η, το δώρο δεν θα μείνει έτσι. Θα πρέπει να καταβληθεί. Ακόμα και τώρα κάνουμε σύσταση να καταβληθεί ακόμα και έστω την ίστατη ώρα γιορτινέ ημέρε πέρασαν με αρκετού εργαζόμενου στον χώρο τη εστίαση αλλά και εμποροϊπάλληλοι να βιώνουν απαράδεκτε καταστάσει από του ασνεπεί εργοδότε, οι οποίοι εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να αρνούνται την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων. Θα γίνουν εντατικοί ελέγχοι και οι παραβάσει αυτέ θα βεβαιωθούν. Έχετε ενημερώσει την εργασία. Είμαστε σε πλήρη συνεννόηση με την εργασία. Σύμφωνα με τι καταγγελίε που έχω δεχόμαστε εδώ και επώνυμα και ανώνυμα από του εργαζόμενου, είναι ακόμα είναι παράλογο στι μέρε που ζούμε με την ακρίβεια και όλοι αυτά που περνάνε οι εργαζόμενοι και τα νοικοκυριά να επιμένουν κάποιοι να παρανομούν. Το του Χριστουγέννων είναι κατοχυρωμένο. Όπω δηλώνει ο κ. Μωησάκη, υπήρξαν και περιπτώσει εργοδοτών που πήραν πίσω το δώρο Χριστουγέννων από τι τράπεζε, ασκώντα ψυχολογική πίεση σε βάρο των εργαζομένων. Αλλά υπάρχουν και καταγγελίε οι τα βάζουν στην τράπεζα και τα παίρνουν πίσω. Τα παίρνουν πίσω. Ε. Βεβαίως. Βεβαίω. Ακόμα, ακόμα ζούμε τέτοιε εποχέ, τέτοιε καταστάσει. Για τι απαράδεκτε αυτέ καταστάσει, πρόκειται να διενεργηθούν αυστηροί έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασία, ενώ παράλληλα θα κινηθεί η αυτόφορη διαδικασία. υπάρχει νόμο, ο οποίο λέει ότι αν δεν καταβληθεί την ημερομηνία που πρέπει το δόχο του Γιώργη, υπάρχει αυτόφορη διαδικασία. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Πρέπει να, όσο πέραν χρόνια, δυστυχώ γίνονται χειρότερα αντί να καλυτερεύουν. Και, και, το εργατικό κέντρο και η επιθεώρηση δεν τα αφήσουμε έτσι.